Θέλω πρώτα απ' όλα να σημειώσω ότι και ο κύριος Μπογδάνος και η Σύναυτο γνωρίζουν πολύ καλά την άποψη και τη στάση του ΚΚΕ σε όλα αυτά τα θέματα της τρομοκρατίας, εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλετε βάλτε το. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γνωρίζουν οι πάντες, κύριε Συρίγο εδώ είστε, και όλοι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησε τέτοιες μεθόδους. Και λέω τέτοιες μεθόδους ατομικής τρομοκρατίας από τότε που υπάρχει το κομμουνιστικό κίνημα. Και ήταν σαφής, σαφέστατη η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την καταδίκη αυτής της ενέργειας κατά του κυρίου Μπογδάνου. Ταυτόχρονα όμως, εμείς τι λέμε, ότι αυτές οι ενέργειες ταΐζουν, θα το πω λαϊκά για να καταλάβει και ο κόσμος, ταΐζουν κυριολεκτικά όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν όχι νόμο και τάξη, αλλά πειθαρχία άλλου είδους και στα πανεπιστήμια και παντού. Και δεύτερον, επειδή διαμαρτυρήθηκε για το τι του είπε ο κύριος Γιώκας, θα το πω πολύ απλά και ας βγάλει τα συμπεράσματα το κόσμος. Όταν ένας βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου σε μία σύγκρουση με την αστυνομία, η οποία σύγκρουση ήταν απαράδεκτη από την ίδια την αστυνομία, δεν μπορεί να πάει να ρίχνεις χημικά μέσα σε έναν κόσμο και σε κόσμο που έχει καρατσάκια με παιδιά, και δεν μπορεί να θεωρείς ενέργεια τρομοκρατική ή οτιδήποτε άλλο όταν χτυπάνε έναν πεσμένο διαδηλωτή κάτω και κάποιος επιτίθεται, να το πω έτσι, για να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν βγαίνει ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και καταγγέλει επισήμως ότι αυτός είναι ο τάδε που φοιτεί εκεί, που είναι αυτό και αυτό, τότε ισχύει αυτό που γράψανε μερικοί. Τι Μπογδάνος, τι Ρουφιάνος. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Τελεία.